Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο κεντρικό στούντιο του SBC με τον κύριο Αλέξανδρο Σίνο, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Solidus χρηματιστηριακή, για να δούμε αναλυτικά τι γίνεται στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, στην οικονομία ευρύτερα, εν μέσω πολλών αλλαγών και εξελίξεων. Κύριε Σίνο, να σας καλωσορίσουμε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, δεν είμαι διευθύνων σύμβουλος. Τι είμαι στο διοικητικό συμβούλιο, στη διοίκηση συμμετέχω. Στη διοίκηση, ωραία. Δεν διαφέρει και πάρα πολύ. Όχι, όχι. Οπότε κρατάμε αυτό. Εντάξει, απλώς για τους τύπους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σε γενικές γραμμές. Είναι πολλές οι εξελίξεις, οι οποίες σαφώς επηρεάζουν και την χρηματιστηριακή εικόνα. Σήμερα, συγκεκριμένα στη σημερινή ημέρα, έχουμε και το πολύ αναμενόμενο Euro Working Group, το οποίο θα μας δείξει τελικά αν θα εκταμιευθεί ή όχι η δόση των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάντως, τα μηνύματα που παίρνουμε από την Κομισιόν είναι θετικά. Και περιμένουμε και τη συνέχεια των ανακεφαλαιοποιήσεων των ελληνικών τραπεζών, η οποία βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο σε εξέλιξη, αναμένεται και το νομοσχέδιο. Σε γενικές γραμμές, θα ήθελα να μας πείτε στο ισοζύγιο αισιοδοξίας-απεσιοδοξίας, πού γέρνει έτσι το δικό σας συνέστημα περισσότερο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι μια διαδικασία. Έτσι λίγο έχει λίγο ένα suspense, ας πούμε, υπάρχει ένα thriller. Διότι δεν ξέρουμε ακριβώς τους όρους. Είναι δύσκολο πολύ να πούμε αυτή τη στιγμή με ποιο τρόπο θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση, ποια θα είναι τα ποσά κτλ. Φαίνεται, έχουμε κάποιες ενδείξεις, οι οποίες έρχονται από δημοσιογραφικές πληροφορίες, κάποια επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, να πούμε, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αν δεν ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, δεν θα μπορέσουν ποτέ να φύγουν το capital controls. Θα πάμε σε δυσάρεστες καταστάσεις. Καλά, νομίζω ότι το θέμα μια ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν υφίσταται. Δηλαδή, και με βάση τις πληροφορίες και από ό,τι μας είπατε κι εσείς, βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Μένει να γίνουν μόνο ναι, τα τελευταία. Αυτό λέω ότι, από ό,τι φαίνεται, ναι, μεν δεν ξέρουμε τους ακριβείς όρους, αλλά φαίνεται ότι προχωράμε είμαστε σε ένα δρόμο. Ας πούμε ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης, έτσι μια έκφραση που χρησιμοποιείται. Και πάμε σε αυτόν τον οδικό χάρτη. Τώρα, αν δεν στραβώσει κάτι, φαίνεται ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα προχωρήσει αυτό και σχετικά σύντομα. Αυτό, αν το αφήσουμε πίσω μας, θα είναι κάτι θετικό και για την αγορά και για την οικονομία συνολικά. Πρώτα για την οικονομία συνολικά και μετά για την αγορά τη δικιά μας, τη χρηματιστηριακή. Μάλιστα. Σαφώς για την οικονομία, καθώς οι τράπεζες από κάποιο σημείο και μετά, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό, θα καταφέρουν να το κάνουν αυτό, θα αρχίσουν να δανειοδοτούν και πάλι αυτό είναι τις αργότερα. Επιχειρήσεις, νομίζω που είναι το σημαντικότερο. Αυτό αλλά είναι αυτό αργότερα. Θα πάρει αυτή χρόνο. Τη στιγμή χρειαζόμαστε την ανακεφαλαιοποίηση για να αποφύγουμε τα χειρότερα, διαδικασίες bail-in και άλλα πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο που χρειαζόμαστε, δηλαδή την ανακεφαλαιοποίηση για αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι να μπούμε σε μια διαδικασία, αφού ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες λίγο με τα κόκκινα δάνεια, λίγο με να διαρθρώσει τις δανείων επιχειρήσεων κτλ., να αρχίσει σιγά-σιγά να υπάρχει, ας πούμε, μια ελάφρυνση και να αρχίσει να κινείται η αγορά λίγο παραπάνω. Ενδεχομένως να δούμε και κάποια δάνεια καινούργια. Παραδείγματος χάρη, το προηγούμενο διάστημα πριν από τις εκλογές της 25 Ιανουαρίου είχαν ξεκινήσει και δινόντουσαν κάποια στεγαστικά δάνεια. Συγκεκριμένα από μια τράπεζα είχε βγει και ήθελε να πάρει κάποιο μερίδιο στην αγορά των στεγαστικών δανείων. Αυτό, αν το ξαναδούμε, είναι πάρα πολύ θετικό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει την αγορά ακινήτων. Η αγορά ακινήτων επηρεάζει συνολικά την περιουσιακή θέση των οικοκυριών. Είναι σημαντικά αυτά. Θα αλλάζει η ψυχολογία, αισθάνεσαι μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, ότι έχεις κάποια χρήματα, ότι έχεις κάποια περιουσία. Αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα, πρέπει να το τονίσουμε αυτό το πράγμα, είναι ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η περιουσία των Ελλήνων. Είτε αυτή είναι ελληνικές επιχειρήσεις, είτε είναι τα ελληνικά κοινοκυριά. Υπάρχει, ας πούμε, ένα wealth effect. Δηλαδή έχουν μειωθεί η περιουσία μας 50%, ας πούμε. Τα ακίνητα έχουν πέσει 50%, οι μετοχές έχουν πέσει 50% κάποιες. Κάποιες περισσότερο, κάποιες λιγότερο. Αν πάει σε μέσο όρο, ας πούμε. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κάποιος ο οποίος ήθελε να κάνει μια κίνηση, να κάνει μια επένδυση ή και να ξοδέψει κάποια χρήματα, από τη στιγμή που έχει μειωθεί η περιουσία του στο 50%, αυτό δεν το κάνει και κρατιέται πίσω. Αυτό δημιουργεί, ας πούμε, μειώνεται ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος στην οικονομία. Δεν κυκλοφορεί το χρήμα. Άρα αυτό μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο. Και υπάρχει ύφεση. Η ύφεση συνεχίζει να μειώνει τις τιμές. Συνεχίζει να μειώνεται η περιουσία. Σε αυτό λοιπόν, αν τα βάλεις πάνω, όλα συνδέονται. Είναι η ανεργία, όλο αυτό το κομμάτι συνδέεται. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει να μειώνεται
να μειώνονται οι περιουσίες, να σταματήσουν να πέφτουν οι τιμές. Είναι πολύ σημαντικό και στο χρηματιστήριο, αλλά και στην οικονομία. Η αξία των επιχειρήσεων πρέπει να σταματήσει να μειώνεται. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αυτό συνδέεται με την εμπιστοσύνη. Αποκτάς εμπιστοσύνη όταν δεις ότι έχει βγει ένας χριστιανός ή κι ας είναι και μαμεθανός εμπιστοσύνης να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο. Ότι έχει μια αξία. Κάποιος το ζητάει. Δεν είσαι ο μόνος εσύ που το έχεις και το καμαρώνεις. Έρχεται και κάποιος άλλος να το ζητήσει. Είναι οι μετοχές, είναι η ακίνητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά συνδέονται πάρα πολύ με την ανακεφαλοποίηση, δηλαδή με τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Άρα έχουμε τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, που είναι ανακεφαλοποίηση, και μετά θα σας έλεγα είναι όλα τα άλλα. Αυτό οπότε συνδέεται με την εμπιστοσύνη. Αυτό. Υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης, η οποία ένα της κομμάτι είναι αυτό. Πρέπει να λυθούν και άλλα, αλλά ένα κομμάτι είναι αυτό. Οπότε προχωρούν οι ανακεφαλαιοποιήσεις και σιγά σιγά βλέπουμε να επιστρέφει εκεί η εμπιστοσύνη, η οποία σταδιακά θα μας οδηγήσει και στην σταδιακή άρση των capital controls, που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και για την πραγματική οικονομία και μιας και είστε και εκπρόσωπος χρηματιστηριακής εταιρείας, είναι μεγάλο πρόβλημα και για τους επενδυτές, οι οποίοι σε αυτή τη φάση δεν μπορούν. Θεωρώ ότι δεν συνδέονται. Ακριβώς η ανακεφαλοποίηση με τα capital controls δεν συνδέονται. Δεν θέλω να είμαι υπεραισιόδοξος. Είναι ένα απροαπαιτούμενο. Ναι. Δηλαδή, για να γίνουν τα capital controls ή να ελαστικοποιηθούν. Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να ανακεφαλοποιηθούν. Όχι, οι τράπεζες είναι προαπαιτού... για να επιστρέφει η εμπιστοσύνη ναι, και στη συνέχεια. Ναι, να δούμε ναι, αλλά δεν. Δηλαδή, μην το συνδέσουμε ότι το ένα θα φέρει το άλλο. Χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα για να φύγουν τα capital controls. Δεν θα είναι εύκολο. Σίγουρα όμως, αν δεν γίνει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, θα τα έχουμε εδώ για πάντα ή θα αναγκαστούμε να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Είμαστε σίγουροι. Άρα είναι σίγουρο ότι πρέπει να γίνει η ανακεφαλοποίηση για να πάμε στο επόμενο βήμα. Δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα γίνει η ανακεφαλοποίηση θα φύγουν τα capital controls. Είναι μια διαδικασία η οποία θα χρειαστεί μια οικοδόμηση εμπιστοσύνη, θα σας έλεγα, και από τα ελληνικά νοικοκυριά και από τους ξένους επενδυτές. Γιατί τι γίνεται, αν κάνεις lift τα capital controls και είδατε και σε άλλες χώρες που μπήκανε, ναι, δεν φύγανε εύκολα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να έρθει η εμπιστοσύνη και στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν, άρα είναι ένα απαραίτητο βήμα. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι ένα απαραίτητο βήμα. Πρέπει να γίνει. Φαίνεται ότι προχωράει γρήγορα. Φαίνεται ότι θα γίνει. Είναι θετικό. Περιμένουμε να δούμε τους όρους. Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Επειδή εμείς ασχολούμαστε. Έχουμε χρηματιστηριακή εταιρεία, ασχολούμαστε με τους πελάτες μας, με τους επενδυτές. Αυτό είναι η έννοια μας. Θα σας έλεγα ότι εδώ για μας είναι πολύ σημαντικό να επιτραπεί στους Έλληνες ιδιώτες επενδυτές, στους μικρομετόχους που τους λέτε εσείς, αλλά εγώ θα σας έλεγα και σε πιο μεγάλους μετόχους, ας μην είναι και κάποιοι που είναι μεσαίοι ή μεγάλοι μέτοχοι, ιδιώτες Έλληνες επενδυτές ή εταιρείες που έχουν χαρτοφυλάκια, να μπορούν να συμμετάσχουν και να ασκήσουν κάποια από τα δικαιώματά τους ως παλιοί μέτοχοι στην αύξηση των μετοχικών κεφαλαίων που θα γίνει στις τέσσερις τράπεζες. Μάλιστα, γιατί σίγουρα είναι πολλοί οι μέτοχοι τραπεζών, επενδυτές, μικροεπενδυτές, ιδιώτες τέλος πάντων. Ναι. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ένα ποσοστό στις τράπεζες. Να μπορέσουν έστω με ένα μικρό κομμάτι, έστω με ένα κάποιο κομμάτι να μπορέσουν να μπουν στις αυξήσεις. Γιατί υπάρχει περίπτωση να τους απαγορευτούν. Εγώ η πληροφόρηση που έχω είναι ότι δεν θα μπουν στις αυξήσεις. Λόγω των capital controls, παρότι οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ισχύουν σήμερα λένε μέσα ότι οι επενδυτές θα μπορέσουν αυτά τα κεφάλαια τα οποία θεωρούνται old money, παλιά λεφτά και δεν μπορείς, είναι μπλοκαρισμένα, δεν μπορείς να αγοράσεις μετοχές σήμερα. Ότι σε αυτά γράφουν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχουν βγει και αφορούν την κίνηση των κεφαλαίων, λένε ότι θα μπορέσεις να μπεις. Αλλά αυτό που πληροφορούμαι εγώ είναι ότι τελικά, λόγω της ισχύως των capital controls, δεν θα μπορέσουν οι ιδιώτες, οι μέτοχοι σήμερα των τραπεζών, οι σημερινοί μέτοχοι, δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν δικαίωμα. Το οποίο το θεωρώ σε έναν βαθμό άδικο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι στηρίξαν τις τράπεζες στην προηγούμενη ανακεφαλοποίηση. Υπέστησαν τεράστιες ζημιές. Παρ' όλα αυτά έχουν μείνει ακόμα μέσα και υποστηρίζουν τις θέσεις τους και πιστεύουν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ότι αυτό μπορεί να τους αποφέρει κέρδος και υπεραξία. Άρα αυτοί οι άνθρωποι είναι που στηρίζουν και παραμένουν και έχουν τις μετοχές. Πιστεύω θα πρέπει να τους δοθεί σε ένα βαθμό. Δεν λέω ότι να τους πούμε σε αυτούς τους ιδιώτες, δεν θα μπορούσαν κιόλας να τους πούμε καλύφτε όλη την αύξηση, μα δεν θα μπορούσαν να τα δώσουν αυτά τα λεφτά. Ένα μέρος της αύξησης. Δεν ξέρω, θα είναι το 5, το 10%, ένα μέρος. Πάντως οι δικές σας πληροφορίες λένε ότι υπάρχει περίπτωση να μην συμπεριληφθούν. Ναι, και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο και η πληροφορία, είναι και η αίσθηση. Γιατί όντως υπάρχει μια δυσκολία αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά είναι θέλει... δική αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Είναι ότι δεν θέλουμε να βγουν πόροι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Και βλέπουμε ότι το ELA σιγά σιγά μειώνεται. Φαίνεται ότι κάποια χρήματα μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι θετικό. Δεν θέλουμε να έχουμε εκροή. Και η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θέλουν εκροή.
Αν όμως είναι κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο, δηλαδή ας πούμε ότι θα δοθούν στους ιδιώτες 500 εκατομμύρια, θεωρώ ότι από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εισρωή στο σύστημα, σταθερή το τελευταίο διάστημα και βλέπουμε ότι το ELA μειώνεται συνεχώς, θα μπορούσαν να δοθούν ένα ποσό, ας πούμε 500 εκατομμύρια, μάλιστα, να πάει στους ιδιώτες. Να μην πάμε στο μηδέν. Ναι, συμφωνώ, δεν μπορούμε να ζητήσουμε ότι φέρετε μας το πλήρες δικαίωμα, γιατί θα ήταν και αστείο, φαντάζεστε. Σε κάθε μετοχή θα σου λέγανε βάλε άλλες 100. Καλά, δεν μιλάμε. Δεν γίνεται για αυτό, ναι. Αλλά ένα κάποιο μικρό ποσοστό της συνολικής αύξησης να μπορεί να καλυφθεί και από ανθρώπους που είναι μπλοκαρισμένοι, γιατί να σας πω και κάτι άλλο, ένα fund που θα έρθει απ' έξω είναι εκτός capital control και θα μπορέσει να επενδύσει. Αυτή τη στιγμή οι ιδιώτες, οι Έλληνες, είναι εντός των capital controls. Από τη στιγμή που θα έρθουν κάποια χρήματα απ' έξω, που το ξέρουμε ότι θα έρθουν 5 δις, 6 δις, δεν ξέρω πώς θα είναι. Αυτά είναι εισρωή. Γιατί να μην μπορεί να υπάρχει και μια εκροή από το σύστημα, αφού ξέρουμε ότι θα υπάρχει θετική, ναι, εισρωή. Γιατί να μην μπορεί να υπάρχει και μια εκροή από το σύστημα για να καλυφθούν αυτοί οι άνθρωποι, μάλιστα, όσοι θέλουν και στο βαθμό που μπορούν, εν πάση περιπτώσει, γιατί μην νομίζετε και οι επενδυτές, οι δικαιωμένοι μου πελάτες, δεν έχουν, μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα δισεκατομμυρίο, δεν έχουν πελάτη τον Bill Gates. Καταλάβατε. Να μπορέσουν όμως κάποιοι που θέλουν να κάνουν ένα μέσο όρο, ένα μαγέ, να πάρουν ένα κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε βάζουμε ένα ερωτηματικό στο τι θα γίνει με τους ιδιώτες επενδυτές, Έλληνες, μικροεπενδυτές. Αυτούς, τέλος πάντων, που μέχρι στιγμής κατέχουν ένα ποσοστό στις ελληνικές τράπεζες, κατ' εσάς είναι ίσως δύσκολο να δούμε να συμμετέχουν στην επόμενη αύξηση. Εγώ σας λέω ότι η πληροφόρηση που έχω είναι ότι μέχρι στιγμής δεν είναι μέσα. Ωραία. Και όταν θα βγει το νόμος, αν έβγαινε σήμερα, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Μακάρι, λοιπόν, να είναι λανθασμένη η πληροφόρηση που έχω. Εγώ σας λέω ότι είναι αυτή η πληροφόρηση. Είναι, για μένα θα πρέπει να προσεχθεί αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να το δουν και οι ίδιοι τραπεζίτες, γιατί αν δείτε διαχρονικά τα τελευταία 20 χρόνια, οι ιδιώτες ήταν εκείνοι που στήριξαν τις τράπεζες και που έμειναν πιστοί, και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τις μετοχές τους για 10 και για 20 χρόνια, και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία. Και να τους επιβραβεύσουμε. Αν θέλουν, αν επιθυμούν, αν θέλουν να πάρουν το ρίσκο, αν βλέπουν ότι είναι θετικό, να μπορούν να μπουν με κάποιο ποσό. Δεν σας λέω, και το καταλαβαίνω, υπάρχει ένα αντικειμενικό. Δεν θέλω δηλαδή να το πω συνδικαλιστικά, δεν θέλω να το πω έτσι. Το έχουμε πάρει το μήνυμα, το κύριε. Καταλάβατε, δηλαδή. Υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να δοθεί μια λύση που να είναι. Να μπορεί έστω για κάποιο ποσό να συμμετάσχουν. Λοιπόν, με αυτό θα πάμε σε μια μικρή διακοπή και στη συνέχεια της συζήτησής μας εδώ με τον κύριο Σύνο θα συζητήσουμε πώς η θετική έκβαση των ανακεφαλαιοποιήσεων πώς μπορεί να βοηθήσει το ελληνικό χρηματιστήριο στη μετέπειτα πορεία του μέχρι το τέλος του 2015 και από τις αρχές του 2016 και μετά. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας εδώ με τον κύριο Αλέξανδρο Σύνο, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Όλυντους Χρηματιστηριακή. Και συζητήσαμε για τις ανακεφαλαιοποιήσεις λίγο πριν. Γενικά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα προχωρήσουν κανονικά και αυτό λένε και οι δικές μας πληροφορίες. Αλλά τι γίνεται από εκεί και πέρα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο κινείται αρκετά υποτονικά το προηγούμενο διάστημα. Χαμηλή τζίρη και λόγω των capital controls. Βλέπουμε να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον κυρίως στις τραπεζικές μετοχές, είτε με έντονες ανόδους, είτε με σημαντικές ρευστοποίησεις. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι το ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αποτιμάται αρκετά χαμηλά. Θεωρείτε ότι όταν προχωρήσουν και ολοκληρωθούν οι αύξησεις μετοχικών κεφαλαίων, θα δούμε να υπάρχει μία ανάταση, μία αύξηση του ενδιαφέροντος για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, κυρίως από τους ξένους, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα οι Έλληνες επενδυτές? Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα θα πρέπει να συγκρίνουμε το ελληνικό χρηματιστήριο σε σχέση με τα διεθνή χρηματιστήρια για να δούμε αν είναι ελκυστικό στα διεθνή κεφάλαια να επενδύσουν. Σίγουρα, αν δείτε όλα τα χρηματιστήρια τα ξένα, είναι σε πάρα πολύ ψηλές αποτιμήσεις. Τα ποιείς, ας πούμε, παίζουν στο 20, στο 30, δηλαδή ισχύει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι γίνεται στην Ελλάδα. Βέβαια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή λόγω τη ύφεση δεν έχουμε και κέρδη. Έτσι, πολλές εταιρείες δεν έχουν κέρδη. Είναι και οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας όμως δεν είναι και τόσο καλές που να δικαιολογούν τέτοια. Είναι το country risk. Είναι αυτό που είπατε ακριβώς. Είναι το country risk ότι μπορεί να πιστεύεσαι, ας πούμε, μια εταιρεία που ακόμα και σήμερα πάει καλά, όπως είναι ο Μυτιλινέος, ας πούμε. Δεν έχει πρόβλημα, είναι εξαγωγική εταιρεία. Αλλά λες η Ελλάδα. Τι θα γίνει με την Ελλάδα, το νόμισμα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτό το πράγμα, το country risk. Ο κίνδυνος της χώρας. Είναι αλήθεια ότι αυτό το πράγμα υπάρχει, αυτό επικρατεί. Θα σας έλεγα ότι αυτό συνδέεται σε έναν βαθμό με την πορεία του ΑΕΠ και με το ότι είμαστε σε ύφεση. Σε έναν άλλο βαθμό συνδέεται με το δημόσιο χρέος, διότι το δημόσιο χρέος κρέμεται πάνω από την ελληνική οικονομία σε ένα μαύρο σύννεφο. Mm. Δηλαδή είναι μια εκκρεμότητα για την ελληνική οικονομία. Πώς λέμε τώρα έχουμε εκκρεμότητα την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών? Είναι μια εκκρεμότητα που πρέπει να την αφήσουμε πίσω μας. Και δυστυχώς είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε για την πρώτη ανακεφαλοποίηση, αν θυμόσαστε, ήταν 50 δις. Ήταν μεγάλα τα νούμερα που είχαν μπει και την πρώτη φορά. Γι' αυτό σας λέω ότι τώρα θα πρέπει να είναι συνολική λύση. Και έτσι φαίνεται ότι έχει διαπραγματευτεί η ελληνική κυβέρνηση. Ότι έχει διαπραγματευτεί και μία λύση και για το χρέος. Τώρα, τι ακριβώς έχουν διαπραγματευτεί και ακριβώς πώς θα γίνει, δεν το ξέρουμε. Και αν ξέρει και η ίδια κυβέρνηση τι θα γίνει, γιατί το πιστεύω ότι ήδη γνωρίζουν ακριβώς τι θα γίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πράγμα το οποίο είναι δυναμικό. Έχει πάρα πολλές δυνάμεις έτσι που κινούνται αντίρροπα και τελικά κανείς δεν ξέρει πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή θα πρέπει κάπως να ρυθμιστεί το ελληνικό χρέος και βλέπετε ότι διεθνείς οργανισμοί όπως το Delta NITAF ή και η Αμερικάνικη κυβέρνηση που βγήκε δημοσίως και έχει τοποθετηθεί ότι πρέπει να ρυθμιστεί το ελληνικό χρέος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Διότι δεν μπορεί να μπούμε σε μια τροχιά ανάπτυξης, να γίνει η οικονομία μας, ας πούμε. Να θεωρείται, ας πούμε, ότι πρέπει κάποιος να έρθει να επενδύσει, να θεωρείται ότι είναι ελκυστική. Ασφαλής. Και όταν ασφαλής και όλα αυτά, όταν επικρέμεται από πάνω ένα χρέος που κακά τα ψέματα ξέρουμε κι εμείς ότι δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Άρα θα πρέπει κάπως να ρυθμιστεί. Μάλιστα. Θα είναι οι λήξεις, θα είναι τα επιτόκια, θα είναι το haircut, αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Κύριε Σύνο, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα ολοκληρώνοντας να μας πείτε μία φράση για το ελληνικό χρηματιστήριο. Θεωρείτε ότι μετά τις ανακεφαλαιοποίησεις θα δούμε μία πορεία ανόδου? Θεωρώ ότι τα χειρότερα τα έχουμε δει. Το χειρότερο το έχουμε δει. Δεν θεωρώ ότι θα ξαναδούμε, το δείχτε εκεί που τον είδαμε το καλοκαίρι, και τους τζίρους αντίστοιχα. Θεωρώ ότι τα χειρότερα τα έχουμε δει. Θεωρώ ότι μπροστά μας έχουμε μια ανωδική πορεία. Πιστεύω όμως ότι θα είναι κάτι το οποίο θα πάρει χρόνο, διότι ακριβώς είναι πάρα πολλές εκκρεμότητες και σας λέω: ένα είναι η ανακεφαλοποίηση που είναι τώρα, μακάρι να τελειώσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εγώ, σαν χρηματιστής, λέω ότι πρέπει να συμμετάσχουν και οι Έλληνες επενδυτές, το ξαναλέω μια φορά, να τους δοθεί η δυνατότητα να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις αυξήσεις, οι πελάτες μας, οι πελάτες των ΕΠΕΗ και των τραπεζών. Έχει όμως ακόμα. Μάλιστα. Πολύ δρόμο μπροστά του. Είναι το θέμα του δημοσίου χρέους, είναι το θέμα της ανάπτυξης, είναι το θέμα και διάφορες διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν να προχωρήσουν. Δεν είναι κάτι εύκολο. Πιστεύω όμως ότι σταδιακά θα έχουμε μια βελτίωση. Μάλιστα. Και, και αυτό πιστεύω το θετικό... ότι τα χειρότερα τα έχουμε δει. Αυτό το θετικό κρατάμε από εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά μαζί και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.